Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου, τον κύριο Μανώλη Πάγκαλο. Κύριε Πάγκαλε, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα από τον όμορφο Άγιο Νικόλο, που τώρα και τελευταία είναι και πολύ ήσυχο. Είναι ήσυχο. Έχει μια ομορφιά όμως αυτή η ησυχία. Έχει μια ομορφιά, ναι, αλλά άμα τα πράγματα όπως έχουν γίνει αυτή τη στιγμή, δεν θα μας μείνει η ευαισθησία να βλέπουμε αυτή την ομορφιά. Κύριε Πάγκαλε, πρόεδρε, πολλά ακούγονται ότι πιθανότατα αν εξελιχθούν τα πράγματα καλά με τη διαχείριση των κρουσμάτων να λειτουργήσουν οι εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και επιχειρήσεις βέβαια εστίασης 1η Δεκεμβρίου. Η πρώτη αντίδραση του Εμπορικού Συλλόγου εκεί στον Άγιο Νικόλαο ποια είναι? Κοιτάξτε, ο Εμπορικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου όλο αυτό το διάστημα έπαιρνε, συμμετείχε σε όλα τα κέντρα αποφάσεων και μέσω της ΕΣΕΕ της Ομοσπονδίας μας και μέσω της ΓΕΣΕΒΕ, είχαμε πάντα γνώμη. Έτσι. Τα πράγματα, το τελευταίο lockdown, η αλήθεια είναι ότι μας βρήκε λίγο στον ύπνο. Τα μαγαζιά και οι επιχειρήσεις γενικά στον Άγιο Νικόλο, εν ώψη εορτών βέβαια, είχαν φορτώσει τα καταστήματά τους με εμπορεύματα, είχαν κοπεί επιταγές, όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία τους βρήκε πραγματικά. Δηλαδή βλέπω ότι ο κόσμος πλέον δεν έχει ούτε το κουράγιο να αντιδράσει. Στο πρώτο lockdown πραγματικά με πρίζανε. Τώρα περιμένουν και αυτοί το θαύμα. Η αλήθεια είναι ότι η λιανική πρέπει να ανοίξει. Πιστεύω ότι ειδικά σε περιοχές, και το παλεύαμε μέχρι για την τελευταία στιγμή, ειδικά σε περιοχές όπως η Κρήτη και ειδικά τον νομό της Λασιθίου, ήταν πολύ πιο εύκολο να δημιουργήσεις ατμόσφαιρα ασφάλειας με ανοιχτά τα καταστήματα, ναι, παρότι είναι τώρα. Προεδρέ, μήπως θα πρέπει να μπει ωστόσο ένας αστερίσκος από εσάς? Δηλαδή, εμείς θα ανοίξουμε 1η Δεκεμβρίου, 5 Δεκεμβρίου, 7 Δεκεμβρίου, αλλά μετά, ναι, μη μας κλείσετε το Γενάρη. Κοίταξε, τα πράγματα είναι λίγο πολύπλοκα, δηλαδή είναι και πολύπλοκα και ρευστά. Αυτή τη στιγμή αυτό που ακούγεται πιο έντονα είναι ότι θα ανοίξει 15 Δεκεμβρίου για τις γιορτές και μόνο, και μετά, εάν στραβώσει πάλι η δουλειά, συγγνώμη για την έκφραση, κλείνουμε πάλι μετά τις γιορτές και βλέπουμε. Τα πράγματα, όπως η μια επιχείρηση που αυτή τη στιγμή έχει περάσει από 1000 κύματα, με το βλέπουμε, δεν πάει πουθενά. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν μπορεί μια επιχείρηση να στηριχτεί με γνώμες που άλλα αποφασίζεται το πρωί, άλλα το μεσημέρι και άλλα τελικά εκτελείται το βράδυ. Πρέπει να υπάρχει μια ενιαία πολιτική, να ξέρουμε ότι μας γίνεται. Αυτή τη στιγμή στον Άγιο Νικόλο δεν θα μ' αρέσει που θα το πω, αλλά εγώ πιστεύω ότι μετά από αυτό το lockdown το τελευταίο τουλάχιστον, αρκετές επιχειρήσεις δεν θα καταφέρουν να ξανανοίξουν. Και καταλαβαίνετε τι συνεπάγεται όλο αυτό και τι αλυσίδα σέρνει μια επιχείρηση πίσω της. Έτσι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή ο Άγιος Νικόλος ένας λόγος παραπάνω, γιατί είχαμε όλα αυτά, είχαμε ένα πράγμα που λεγόταν τουρισμός, που για πολύ κόσμο ήταν μια ευλογία και έχει καταντήσει κατάρα. Δηλαδή αυτή η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού που υπάρχει στον Άγιο Νικόλο, και όχι μόνο στον Άγιο Νικόλο βέβαια, έτσι, μας έχει γυρίσει ένα πολύ πολύ δύσκολο. Δηλαδή, πρόεδρε, κάποιες επιχειρήσεις έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και δεν θα ανοίξουν μετά. Τα πράγματα, ναι. Δυστυχώς. Οριστικό λουκέτο, ή θα περιμένουν κάποιοι να δουν τις εξελίξεις? Οι εξελίξεις ποιες θα είναι. Δηλαδή, από ό,τι βλέπουμε, ήμουν από τους πρώτους που φώναζα από την αρχή και με τον κύριο Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Θεοχάρη, ότι υπουργέ μου, να ανοίξουμε το τουρισμό, να το ανοίξουμε πολύ προσεκτικά. Δηλαδή, όποιος είναι να έρθει στην Κρήτη τουλάχιστον, θυμάστε ότι είχαμε με την καλή συνεργασία του Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Ναουτάκη, να είχαμε καταφέρει και είχαμε κρατήσει την Κρήτη σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, γιατί είχαμε ζητήσει τότε και εμείς οι ίδιοι να κατεβαίνουν εμπορεύματα και να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν στην Κρήτη άνθρωποι που έχουν πραγματικά ανάγκη, είτε για σοβαρή δουλειά είτε για θέμα υγείας, και να το κρατήσουμε έτσι. Ο τουρισμός άνοιξε λίγο, πώς να το πω, χωρίς ένα ορισμένο, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία ούτε για τον τουρίστα που ήταν στην Κρήτη,
ούτε. Καλύτερα θα ήταν λοιπόν να είχαμε λιγότερο τουρισμό, που έτσι κι αλλιώς με αυτόν που είχαμε δεν μπαλώσαμε τίποτα, δεν καλύψαμε τίποτα, και να μην κάψουμε τουλάχιστον την επόμενη σεζόν. Έτσι, να επικεντρωνόμαστε στην επόμενη σεζόν. Γιατί με τον τρόπο που άνοιξε ο τουρισμός φέτος, λόγω πιέσεων εννοείται από μεγάλα τουριστικά γραφεία ή tour operators, μην ζητάτε και πολλά πολλά γιατί δεν θα μπορέσω να στείλω κόσμο. Ωραία, τον έστειλε τον κόσμο. Παίζετε μου ποια επιχείρηση με το συγκεκριμένο τουρισμό που υπήρχε φέτος στην Κρήτη πραγματικά είναι δυνατόν να επιβιώσει. Κύριε Πάγκαλ, απλά τα πράγματα πρέπει να μπουν κάποια, πρέπει να μπουν σε μια σειρά. Καταλαβαίνω ότι είναι αχαρτογράφητη η κατάσταση και για την κυβέρνηση και για τις επιχειρήσεις. Πρώτα βέβαια, καμία σημασία δεν έχει καμία οικονομία και καμία επιχείρηση και καμία γενικά κοινωνικότητα όταν δεν υπάρχει υγεία. Αυτό είναι σαφές και πρέπει να το σεβαστούμε όλοι. Και αυτό προσπαθούμε όλο αυτό το διάστημα. Αλλά πρέπει να βλέπουμε λίγο και την άλλη μέρα. Πρέπει να το πούμε την ημέρα. Δηλαδή... Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστήσω πολύ.